Βλέπω ότι συγκινήσε και εσύ, γι' αυτό ας πάμε να ακούσουμε και πάλι λίγο Στράτο. Βεβαίως. Μη μου θυμίζετε αγάπες ξεχασμένες, μη μου θυμίζετε χαρές που φύγανε. Έχουν για μένα ναι τα πάντα τελειώσει. Έχουν για μένα ναι τα πάντα ξεχαστεί. Έχουν για μένα ναι τα πάντα τελειώσει. Έχουν για μένα ναι τα πάντα ξεχαστεί. Του Διονυσίου λοιπόν και πάλι αυτή η εποχή του 1960 μέχρι 70, χρυσός κινηματογράφος και χρυσή εποχή για το τραγούδι και για ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν στην ιστορία και έμειναν αθάνατοι. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι είναι εν ζωή, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πεθάνει, όπως ο Έμις ο Στράτος. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν άλλοι σήμερα να μείνουν έτσι διαχρονικοί. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι οι αξεπέραστες φωνές, είναι η ψυχή που βάζαν στο τραγούδι και πάνω απ' όλα είναι ο στίχος. Έτσι, μπράβο. Έπειτα είναι, όσον αφορά τη μουσική, τα τραγούδια αυτά, σαν αυτά που ακούμε, έχουν ρυθμό. Τα σημερινά έχουν ένα επαναλαμβανόμενο βόμβο, ένα θόρυβο. Δεν υπάρχει αρμονία και η μουσική είναι αρμονία. Είναι τραγούδια τα οποία, αυτά τα παλιά, τα οποία ή θα σε κάνουν, θα σου υψώσουν το ηθικό, θα νιώσεις όμορφα, ή θα σε κάνουν να ξεδώσεις, να, όταν πονάς, σε βοηθούν τα τραγούδια αυτά. Σήμερα, γι' αυτό έχουν τι πει, συμβαίνει σήμερα. Θα σου πω, θα φτάσω στο σήμερα, ξεκινώντας λίγο πιο παλιά, από πιο παλιά και από τις πρώτες τις κουβέντες που είπες αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε από το στίχο. Να σου θυμίσω ότι ο Καζαντζίδης είπε ένα πράγμα, ότι εάν ο στίχος δεν σου φέρνει τουλάχιστον δάκρυα στα μάτια, δεν λέει τίποτα. Με λίγα λόγια, να το πούμε και λίγο στην καθομιλουμένη, αν δεν είναι πιασάρικος ο στίχος, δηλαδή να σε πατάει εκεί που πονάς, δεν κάνεις τίποτα. Πιασάρικος με την καλή έννοια, όχι με τη σημερινή έννοια. Όχι πιασάρικος, όχι πιασάρικος με το λόγο τον εμπορικό. Δεν πάμε στο εμπορικό. Μιλάμε πιασάρικος να καταλαβαίνει ο άλλος. Να μιλάει μέσα σου. Ακριβώς, να μιλάει στην καρδιά σου. Λοιπόν, και τι είναι τραγούδι, αυτό που λένε οι σημερινοί σουξέ, αυτό που λέμε εμείς διαχρονικό. Είναι η μουσική συγκυρία τριών ανθρώπων. Του στιχουργού, του ανθρώπου που έχει γράψει τη μουσική, του συνθέτη και του τραγουδιστή. Αυτή λοιπόν η χημεία τους έδεσε σε τρεις ανθρώπους και έμεινε ένα τραγούδι στο χρόνο. Και πέρασε και πούλησε για κάποιους άλλους εμπορικά και για κάποιους άλλους πούλησε συναισθηματικά. Το έχουν συνδέσει με καταστάσεις τις οποίες τους θυμίζει πράγματα. Πριν πάμε στο σήμερα, να αφιερώσουμε από το σκηνοθέτη μας τον Γιάννη Τόνα στους Απανταχού Έλληνες ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Βεβαίως, να δούμε και ποιο είναι. Μανούλα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Η μοίρα το γράφει μονάχος να ζω. Όταν μαζευτούμε, πού πάμε γαμήλιο ταξίδι? Χαβάη, Μαγιόρκα, Κάνες, Τόκιο, Ντοβίλ. Όπου μας στείλει ο μπαμπάς σου, αγάπη μου. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Φέρτε κρασιά, φέρτε ποτά, παίξτε μουσική για τα κορίτσια μας. Μικρές αναμνήσεις μαζί μου θα πάρω. Στα ξένα που πάμε ρημάδι θα ζω. Πόσα καράβια λες να μου δώσει ο πατέρας σου? Πάντως πρέπει να μου δώσει πολλά.
γιατί έχω υπηρετήσει και ναύτης. Ναι, είσαι ναύτης του Αιγαίου. Όχι, του Ατλαντικού. Πια δεν θα έχεις, μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Εκεί πια δεν θα έχεις, μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αν θυμάμαι καλά, και ας μας πει ο Γιάννης Αντώνας που μας ακούει, πρέπει να είναι 1962 η ταινία. 61 ακριβώς, το 61, κάτι τέτοιο. Είναι δύο χρόνια μετά που κατέβηκαν στην Αθήνα ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα, γιατί ήρθαν το 59 και κάναν αμέσως το τραγούδι «Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ» του Μιτσάκη, δύο τραγούδια, το πρώτο τραγούδι που είπανε. Και αυτό το δίδυμο απασχόλησε τη δημοσιότητα 10 χρόνια. Γιατί ήταν και παντρεμένη, μην ξεχνάμε. Mm-hmm. Τη γνώρισε στη Θεσσαλονίκη τη Μαρινέλα και ήρθαν μαζί. Και ξεκίνησε να λένε ότι αυτή που κάνει καρέκλα στον Καζατζίδη. Γιατί ξέρεις, τότε ήταν το πάλκο και καθόταν δίπλα κτλ. Ποια είναι αυτή. Βέβαια, τη Μαρινέλα την ανέδειξε ο Ζαμπέτας και το πρώτο της τραγούδι. Ήταν να το πει Βουγιουκλάκη σε μια ταινία και απλά δεν καθόταν καλά να το τραγουδήσει εκείνη. Και ήταν στο στούντιο και τη φώναξε ο Ζαμπέτας και της λέει: «Έλα εδώ να πεις αυτό το τραγούδι». Και έτσι ξεκίνησε η Μαρινέλα λέγοντας τραγούδια δισκογραφικά. Αλλιώς ήταν δίπλα στον Καζατζίδη από το 59. Τι ήθελα να σου πω, ότι για να δεις πόσο πολύ αγαπάω τους Έλληνες του εξωτερικού, επειδή σκοπεύω να παντρευτώ σύντομα. Σου δώσω και είδηση. Η γυναίκα μου είναι Ελληνοαμερικανίδα, μεγαλωμένη και γεννημένη έξω. Και μην μου πεις ότι γνωριστήκατε μέσω του ραδιοφώνου. Όχι. Στην Ελλάδα γνωριστήκαμε. Όχι, σύμπτωση. Στην Ελλάδα, άσχετο τελείως. Είδες όμως, όταν αγαπάς κάτι πολύ, που σε έρχεται και δένει. Με το καλό να ζήσετε και να είστε ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ. Ελληνοαμερικανίδα από ποιο μέρος? Από την Ελλάδα ποιο μέρος ή πού ήταν? Στην Αμερική. Στην Αμερική ή Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, από την Ελλάδα είναι από τη Σπάρτη, ένα χωριό τη Σπάρτη. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει το να είσαι μαμά, γιατί ξέρω ότι έχεις δύο παιδιά, δεν κάνω λάθος, και είναι ευχάριστο, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι την Άνση τη γνωρίζω πριν παντρευτεί, εδώ και 7-8 χρόνια πόσα είναι, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα από τότε, αν και σήμερα μετά τη μητρότητα, τη γοητεία της ωριμότητας. Και την ομορφιά της οριμότητας. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι αυτά που πιστεύω. Αυτό είναι το κακό με εμένα, Νάση, ότι δεν μπορώ να κρυφτώ. Είσαι αυθόρμητος, είμαι αυθόρμητος και ακριβώς, και ό,τι έχω να πω ίσως το λέω. Και γι' αυτό να σε αγαπούν και οι ακροατές. Λόγω της ευθύτητας και της απλότητάς σου. Διότι πολλοί, όταν είναι επιτηδευμένοι, γίνονται σύνθετοι και ακατανόητοι. Φαίνεται. Ενώ όταν είσαι απλός και έτσι πηγαίνει, λες αυτό που αισθάνεσαι, σαφώς πιο αγαπητός. Μα ίσως κάποιους να ξυνίζει όταν τους λες κάτι και τους χαλάει στο αυτί. Αλλά όταν όμως δουν ότι έχεις δίκιο, δεν σε αλλάζουν. Υπάρχει μεγαλύτερη ομορφιά από την αλήθεια, ρε Γιάννη? Ό,τι και να κάνεις, λάμπει πάντα. Υποσχέθηκες ότι θα κάνεις μία προσπάθεια. Ναι. Με το Στέλιο τον Καζατζίδη, ναι, να πάρουμε τις τηλεοπτικές κάμερες για να τον φέρουμε κοντά στους τηλεθεατές μας. Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα σου πω κάτι. Υπάρχει ένας κοινός φίλος και δικός μου και του Στέλιου, τον ξέρουν ο κόσμος, mm-hmm, ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης. Είναι συνάδελφος, δουλεύει σε εφημερίδα. Mm-hmm. Έκανε και πρόσφατα ένα βιβλίο για το Στέλιο που μιλάει, ένα αφιέρωμα στην ουσία. Λοιπόν, θα το προσπαθήσω και εγώ και θα πω και του Παναγιώτη. Θα κάνουμε μαζί τη συνέντευξη αυτή, διότι το ξέρει εσύ φυσικά το Στέλιο. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο που του πήρα συνέντευξη στο εξωγικό του. Τέλος πάντων, μπορεί να λεχθεί εξωγικό. Έχει μια καλύβα, όπως τη λέει, ο ίδιος μες στη θάλασσα. Μάλιστα. Με αυτή τη γλυκιά υπόσχεση και φτάνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Πέρασε και όλα, η ώρα. Πέρασε, ούτε καν την κατάλαβα. Όταν περνάει ευχάριστα, Γιάννη μου, περνάει γρήγορα. Τουλάχιστον πέρασε ευχάριστα για εμάς. Δεν ξέρω για τους φίλους μας τηλεθεατές. Είμαι σίγουρος, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο περνάει και το τρίωρο ευχάριστα το δικό μου, και εσύ είναι βάρβαρο στην Ελλάδα 2-5. Εδώ όμως είχαμε μουσικό παραγωγό σήμερα, τον Γιάννη τον Τόνα, και όχι εσένα. Εσύ μουσικός παραγωγός, είσαι στο ραδιόφωνο και θα τους αφιερώνεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Γιάννης, και ας με διαψεύσει, ότι ο Γιάννης πολλές φορές συζητάμε πράγματα που χρειάζεται με τραγούδια παλιά. Γιατί σου είπα ότι είναι καλός φίλος και το ξέρει. Τι σου λέει. Α, δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά είναι επαγγελματικά μυστικά. Λοιπόν, Γιάννη, στα δύο λεπτά που μας έμειναν, να αφήνω το λόγο σε σένα να απευθυνθείς στους Έλληνες της Αυστραλίας, του Καναδά, των Ομάνων Πολιτειών. Να απευθυνθώ, να πω, τους δώσω ένα χαιρετισμό. Να τους ευχαριστήσω που είναι πάντα εδώ
και με στηρίζουν, γιατί όσο με στηρίζει ο κόσμος, θα είμαι και εγώ εκεί που είμαι και περνάω, και περνάω καλά μαζί τους. Στην κυριολεξία περνάω καλά μαζί τους. Να ευχαριστήσω εσένα που με κάλεσε στην εκπομπή σου και εύχομαι όντως να ενώνει τους Έλληνες, γιατί δεν σε ρώτησα. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σε ρωτάνε. Αυτά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή που θα σου καλέσω. Έτσι, και μπράβο. Θα τους παίξουμε πολύ καλή μουσική. Έκανα λίγο το δημοσιογράφο τώρα και όχι το συνεντευξία. Μόνο που δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστώ, λοιπόν, θα σου απαντήσω. Να είστε καλά λοιπόν όλοι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Ελπίζουμε να σε ξανάχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας, Γιάννη Τόνα, και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι που είσαστε μαζί μας. Γεια σας.